Η Ελλάδα σταθεροποιείται και η θέση μας θωρακίζεται. Αργά χθες το βράδυ έκλεισε η συμφωνία για την καταβολή της επόμενης δόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων και άνοιξε ο δρόμος για την καταβολή της επόμενης δόσης του Μαΐου των 6 δισεκατομμυρίων. Προβλέπονται νέες διευκολύνσεις για την εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με πολύ περισσότερες δόσεις και μεγαλύτερη ευελιξία σε σύγκριση με εκείνο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Προβλέπονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ειδικά για τα χαμηλά εισοδήματα. Για πρώτη φορά αποφασίζεται μείωση φορολογικών συντελεστών. Συγκεκριμένα, η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ θα είναι μειωμένη το 2013 κατά 15%. Επίσης, ο ενίος φόρος ακινήτων που θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά, από το 2014, θα είναι ανεξάρτητος από τα τιμολόγια της ΔΕΗ και θα είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Τέλος, αρχίζει από φέτος και θα ολοκληρωθεί του χρόνου η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να επιβαρύνονται όλοι πιο δίκαια. Προβλέπεται για πρώτη επίσης φορά ότι στην επόμενη αναθεώρηση του προγράμματος, τον Ιούνιο δηλαδή, θα εξεταστεί η μείωση και άλλων φορολογικών συντελεστών, όπως είναι ο ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό δεν το δέχονταν καν για συζήτηση. Τώρα μπήκε και επίσημα στην ημερησία διάταξη. Με την αποκλιμάκωση της φορολογίας που αρχίζει και με περισσότερες δόσεις προς τις εφορίες και προς τις τράπεζες, ανακουφίζονται τα νοικοκυριά. Ενεργοποιούνται ακόμα προγράμματα με κοινοτικούς πόρους των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων και για τη στήριξη των νοικοκυριών που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο. Παράλληλα, ξεκινούν πιλωτικά προγράμματα για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και για περίθαλψη 100.000 μακροχρόνια ανασφάλιστων πολιτών. Τα πιλωτικά αυτά προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Και ο στόχος της ανακούφισης των ασθενέστερων γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Και μάλιστα με έμφαση στην ανεργία των νέων. Τέλος, προβλέπεται η απομάκρυνση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων ως τα τέλη του 2014. Από τους οποίους 4.000 ως το τέλος της φετινής χρονιάς. Αυτό το μέτρο αφορά υπαλλήλους που έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα ή για πειθαρχικά παραπτώματα ή θα φύγουν οικειοθελώς ή των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν. Το σημαντικό όμως είναι ότι στη θέση τους θα προσληφθεί ίσος αριθμός ένας προς ένα νέων παιδιών με κριτήρια αξιοκρατικά. Για καθέναν από αυτούς που αποχωρούν θα προσλαμβάνεται ένας νέος με απόλυτα αξιοκρατικό τρόπο. Δεν είναι αυτό ανθρωποθυσία, όπως λένε κάποιοι. Δηλαδή να διώχνεις επίορκους και να προσλαμβάνεις νέους και άξιους. Είναι ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου και είναι και απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος, επαναλαμβάνεται επίσημα η δέσμευση των εταίρων μας ότι μόλις πετύχουμε πρωτογενές πλεώνασμα θα μπορούμε να ζητήσουμε παραπάνω περικοπή του δημόσιου χρέους. Πράγμα που θα επιταχύνει την έξοδό μας από την κρίση. Να σημειώσω ακόμα ότι αυτή τη φορά το όποιο δημοσιονομικό κενό καλύφθηκε χωρίς πρόσθετα περιοριστικά μέτρα. Η έκθεση της Τρόικας επισημαίνει ρητά ότι η Ελλάδα πετυχαίνει πια τους στόχους της, ενώ πέρσι τον Ιούνιο ήταν εντελώς εκτός προγράμματος. Και αναγνωρίζεται επισήμως ότι για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός του 12 πήγε και καλύτερα ακόμα από τις προβλέψεις. Ενώ και το πρώτο τρίμηνο του 13 πηγαίνει πάλι καλύτερα από τις εκτιμήσεις. Επιταχύνεται ακόμα η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου που έχει ήδη αρχίσει και ολοκληρώνεται στις επόμενες εβδομάδες η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έτσι θα επανέλθει ρευστότητα στην αγορά και θα σταματήσει η ύφεση που ταλαιπωρεί τη χώρα για 6 χρόνια. Φέτος είναι δύσκολη χρονιά γιατί αντιμετωπίζονται όλες οι αστοχίες των προηγούμενων ετών και ολοκληρώνονται όλες οι μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Όταν η κοινωνία πια η δικιά μας σήμερα έχει φτάσει στα ωρία της. Αλλά επιτέλους,
πιάνουμε τους στόχους μας, ενώ και το ίδιο το πρόγραμμα αρχίζει να βελτιώνεται. Πριν λίγους μήνες, σας θυμίζω, αλλάξαμε τους εξωτερικούς όρους της Δανειακής Σύμβασης. Πετύχαμε νέο κούρεμα του χρέους. Μείωση επιτοκίων στα μισά περίπου από ό,τι πληρώναμε το 10. Αναστολή πληρωμής στόκων και χρεολυσίων. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Και μάλιστα, χωρίς να μεσολαβήσει η χρεοκοπία, που για χρόνια θα μας κυνηγούσε. Τώρα, αρχίσαμε να αλλάζουμε τους όρους της οικονομικής πολιτικής μέσα στη χώρα. Πετύχαμε την πρώτη μικρή ανακούφιση και ανοίξαμε το δρόμο για να υπάρξουν κι άλλες ελαφρύνσεις στο μέλλον. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Και αυτό το στόχο, το να πετύχουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα, μέχρι στιγμής τον επιτυγχάνουμε. Ως πρόσφατα η Ελλάδα ήταν το παράδειγμα προς αποφυγήν για όλη την Ευρώπη. Τώρα άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η ανασφάλεια διαχέεται παντού. Αλλά η Ελλάδα εμφανίζεται θωρακισμένη από κάθε άποψη. Τώρα πολλές άλλες χώρες αντιμετωπίζουν το μέλλον με ανησυχία. Αλλά εμείς ξεπερνάμε ήδη τα προβλήματα που εκείνες έχουν μπροστά τους. Τώρα άλλες χώρες φοβούνται κούρεμα καταθέσεων. Αλλά εμείς έχουμε πλήρως διασφαλίσει την κεφαλιακή επάρκεια των τραπεζών μας, την ασφάλεια όλων των καταθέσεων και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και τη ρευστότητα για την οικονομία μας. Στόχος μας παραμένει. Να βγούμε από την κρίση. Να βγούμε από τα μνημόνια. Αλλά να παραμείνουμε στο ευρώ. Να παραμείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Τώρα παλεύουμε για επενδύσεις. Για ανάκαμψη. Για ανακούφιση των ανέργων. Ήδη η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας αποκαθίσταται. Μόνο πέρσι βελτιώθηκε η Ελλάδα στη διεθνή κατάταξη κατά 22 θέσεις. Και φέτος η βελτίωση αυτή επιταχύνεται. Ενώ για πρώτη φορά ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωζώνη. Δεν σας λέω κάθε άλλο ότι τα δύσκολα πια περάσανε. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο και η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει. Η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Σε λίγο η βελτίωση αυτή θα γίνεται αισθητή από όλο και περισσότερους. Ενώ πέρα από τη ρευστότητα που τον επόμενο μήνα αποκαθίσταται, από τον Ιούνιο προβλέπονται εισπράξεις ρεκόρ από τον τουρισμό μας. Σε λίγο χρόνο η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται πια από μνημόνια, αλλά θα είναι μια Ελλάδα αναπτυξιακή, μια Ελλάδα ανταγωνιστική, μια Ελλάδα εξωστρεφής. Μια Ελλάδα δηλαδή ισχυρή. Μια κοινωνία που δίνει προοπτική στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους της. Τώρα πια δεν παλεύουμε μέσα σε ερείπια. Τώρα πια χτίζουμε την Ελλάδα που πραγματικά μας αξίζει.